Κοιτάξτε, έγινε χθες σύσκεψη στην περιφέρεια με πρόσκληση του αντιπεριφερειάρχη του κ. Στριγωνάκη. Τον ακούγαμε πριν από λίγο, ναι. Ναι. Και μάλιστα, ενώ τις άλλες φορές, τις προηγούμενες χρονιές, υπήρχε μια καθολική σχετικά σύμπνοια με κάποιες σχετικές εξαιρέσεις στην νομοθετική κατοχήρωση της Κυριακής Αργίας, αυτή τη φορά οι τοποθετήσεις των φορέων ήταν πάρα πολύ διαφορετικές και η αλήθεια είναι ότι και εμείς ξαφνιαστήκαμε. Δεν περιμέναμε τόσο εξώθαλμη τοποθέτηση υπέρ της κατάργησης της Κυριακής Αργίας. Ναι. Γι' αυτό και βγάλαμε μια τόσο αιχμηρή ανακοίνωση, αν μου επιτρέπετε. Αναφέρεστε σε ποιους. Εντάξει, για αρχή η εισήγηση του αντιπεριφερειάρχη δεν ήταν σε σωστό κλίμα. Επικαλέστηκε έναν, όπως γράφουμε και στην ανακοίνωση, μια απόφαση την περίοδο της Χούντας που χαρακτηρίζει το Ηράκλειο τουριστική ζώνη για να ισχύσει, για να μπει σε εφαρμογή ο νόμος και να μπορούν τα κατευθύνματα να ανοίγουν τις Κυριακές της θερινής σεζόν. Ο Δήμος Ηρακλείου, παρά την απόφαση που είχε πάρει τα προηγούμενα χρόνια, ο εκπρόσωπος του Δήμου Ηρακλείου μίλησε για πλήρης κατάργηση της Κυριακής Αργίας, δηλαδή για ανοιχτά καταστήματα όλο τον χρόνο. Όπως και ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου, ο Σύλλογος, ο Σύνδεσμος Τουριστικών Γραφείων, και σε λίγο πιο μετριασμένο ύφος, αλλά χωρίς να αναφέρουν ξεκάθαρη τοποθέτηση για την νομοθέτηση Κυριακής Αργίας, ήταν η Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης και ο Εμπορικός Σύλλογος Χερσονήσου. Ναι. Η τοποθέτηση του Πρόεδρου του Εργατικού Κέντρου μάλιστα έβαλε κάποια ζητήματα που άνοιγαν το δρόμο για το άνοιγμα των καταστημάτων της Κυριακής, αλλά τουλάχιστον από ό,τι είδαμε στα χτεσινά δημοσιεύματα, η επίσημη έγγραφη τοποθέτησή του στα ΜΜΕ ήταν σε άλλο ύφος, ήταν στο ύφος της υπεράσπισης. Και αυτό είναι κάτι που τουλάχιστον έστω και με αυτή τη μορφή μας χαροποιεί λίγο, γιατί δεν περισσεύει κανένα σε τη μάχη. Μάλιστα. Και έχετε λοιπόν εσείς αυτό το μεγάλο φόβο ότι αλλάζουν τα πάντα, αν και εμείς ακούγαμε πριν από λίγο ότι δεν αλλάζει τίποτα, ότι ίσχυε θα ίσχυε και την επόμενη χρονιά και ότι ήταν τις επόμενες χρονιές, αλλά επειδή έπρεπε κάποια πράγματα να διαπιστωθούν εκ νέου ή να επικαιροποιηθούν εκ νέου, γι' αυτό το λόγο ότι έγινε αυτή η σύσκεψη, όπως μας έλεγε ο κύριος Συριγωνάκης, και είπε μάλιστα και κάτι άλλο, ότι αν αλλάξει κάτι θα είναι μια κοινή απόφαση όλων των φορέων και θα υπάρχει μια ομοφωνία μεταξύ τους, αλλά δεν νομίζω να αλλάξει κάτι, γιατί από τις πρώτες τοποθετήσεις εγώ κατάλαβα ότι, ξέρετε, τα πράγματα θα συνεχίσουν να λειτουργούν όπως σήμερα. Κυρία Δουλιαράγη, είμαστε οι πρώτοι που θέλουμε να μην αλλάξει κάτι από το ισχύον, από το ισχύον πλαίσιο, και μάλιστα αν κάποια στιγμή καταφέρουμε να κατοχυρωθεί και νομοθετικά η Κυριακή Αργία, ακόμα καλύτερα. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορούμε να επαφιόμαστε σε υποσχέσεις, αλλά σε αυτά που συζητιούνται στα επίσημα όργανα, στις αποφάσεις που θα πάρθουν αύριο μεθαύριο. Αύριο. Ούτως ή άλλως μέχρι αύριο είναι και η ημερομηνία ή η προθεσμία για την κατάθεση των απόψεων. Έτσι, των απόψεων, των προτάσεων των φορέων. Οπότε νομίζω ότι μέσα στις επόμενες μέρες όλα αυτά θα έχουν διαπιστωθεί. Ωραία, να βγουν λοιπόν αυτοί οι φορείς που μίλησαν υπέρ του ανοίγματος των Κυριακών και να κάνουν δημόσια τοποθέτηση, να μας ξεκαθαρίσουν την άποψή τους. Γιατί εμείς ούτε τρελοί είμαστε, ούτε θα θέλαμε να ακούσουμε τέτοια πράγματα που ακούσαμε εκεί μέσα. Μάλιστα. Εσείς αναφέρεστε στο Δήμο Ηρακλείου, αναφέρεστε στους τουριστικούς φορείς, που εκ των πραγμάτων σε τουριστικούς δήμους και αμυγός τουριστικούς δήμους καταλαβαίνετε ότι τα καταστήματα θα πρέπει να λειτουργούν. Αναφέρεστε στην Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων, όπως επίσης και στο Εργοτικό Κέντρο Ηρακλείου. Να κάνω μια διακοπή εδώ. Εμείς δεν είπαμε ποτέ ότι τα καταστήματα πρέπει να λειτουργούν σε τουριστικές περιοχές, σαν Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Εμείς είπαμε ότι υπάρχει μια κατάσταση ιδιότυπη σε κάποιες τουριστικές περιοχές και ανοίγουν τα καταστήματα, τα μικρά καταστήματα τις Κυριακές. Και αυτή η απόφαση που γίνεται προσπάθεια να περάσει αυτή τη στιγμή από την περιφέρεια, σε αυτές τις περιοχές τις τουριστικές, είναι ενάντια στα μικρά καταστήματα. Γιατί αν νομοθετηθεί, θα μπορούν να ανοίγουν και τα μεγάλα μεγαθύρια που μέχρι τώρα δεν άνοιγαν. Με αποτέλεσμα αυτό το μηδαμινό τζίρο που έκαναν τα μικρά να τον χάσουν και αυτόν από το άνοιγμα των πολυκαταστημάτων. Δεν ευνοεί κανέναν μία απόφαση, δηλαδή, αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, να χαρακτηριστεί τουριστική περιοχή Αμουδάρα και να ανοίγουν τα μεγάλα σούπερ μάρκετ που βρίσκονται στα όρια της Αμουδάρας, τα μεγάλα σούπερ μάρκετ που ανοίγουν, που βρίσκονται στο Μαλεβίζι, που μέχρι τώρα δεν άνοιγαν.
και να χάσουν τον τζίρο όλοι οι μικροί που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Γίνεται λοιπόν προσπάθεια να ανοίξουν τα μικρά έτσι ώστε να μπορούν να καλυφθούν από πίσω και τα μεγάλα πολυκαταστήματα, λέτε εσείς από τη δική σας την πλευρά, και αυτός είναι ο μεγάλος φόβος που εκφράζεται, ναι. Γίνεται μια προσπάθεια, αυτό που γίνεται τόσο καιρό και ισχύει παράτυπα στην περιφέρεια Ηρακλείου με τις τουριστικές περιοχές, να γίνει νόμος, και με αξιοποιώντας τον νόμο θα ανοίγουν και οι μεγάλες επιχειρήσεις. Και αυτό το πράγμα επιχειρείται και στο Ηράκλειο μέσα, που μέχρι τώρα δεν είχαμε συζητήσει καθόλου για το Δήμο Ηρακλείου. Δεν υπήρχε νομιμοποίηση να ανοίξουν τα μαγαζιά στο Δήμο Ηρακλείου. Πάντως, ό,τι έχει να κάνει με το παράτυπο του πράγματος, λειτουργία των καταστημάτων Κυριακές σε τουριστικές περιοχές ή παραλιακές ζώνες, ξέρετε ότι από την άλλη υπάρχει η επίκληση προεδρικών διαταγμάτων, κύριε Σαλούστρο. Συμφωνώ, κύριε Αντουγελάκη, αλλά το ουσιαστικό της υπόθεσης δεν το αναφέρει και δεν το συζητάει κανένας φορέας. Και το ουσιαστικό της υπόθεσης ποιο είναι? Είναι ότι υπάρχει ανάγκη για ενιαία μέρα ξεκούραση των εργαζομένων. Δηλαδή, δεν μπορεί μια γυναίκα εμποροϋπάλληλος ή ένα ζευγάρι εμποροϋπαλλήλων να έχει ο ένας ρεπό τη Δευτέρα και ο άλλος την Τετάρτη. Τα παιδιά τους πότε θα τα βλέπουν? Μεταξύ τους πότε θα βλέπονται? Πώς θα προχωρήσει μια οικογένεια έτσι? Σωστή. Δηλαδή, να συζητάμε τώρα το 2021 που η επιστήμη προχωράει και η τεχνολογία, να συζητάμε να γυρίσουμε 100 χρόνια πίσω.